Καλησπέρα σε όλους τους αεξίδες και φίλους του γηπέδου. Πέμπτη σήμερα 15 του μηνός και οι εργασίες συνεχίζονται και εσωτερικά στο γήπεδο και λίγο μεν, αλλά συνεχίζονται στην υπογειοποίηση. Να πούμε ότι τα περισσότερα εδώ πέρα δίκτυα εξαερισμού και κλιματισμού στο κτίριο των μουσείων έχουν μπει. Εργασίες γίνονται, ακούγονται κάπου κάποια εργαλεία κλπ. Πάμε να δούμε παρακάτω τι γίνεται. Γίνονται κάποιες εργασίες στην υπογειοποίηση στο μεγάλο αυτό κομμάτι μπροστά από την είσοδο και έξοδο. Φαίνονται κάποιοι εργάτες, δεν ξέρω αν φαίνονται στην κάμερα, αλλά με γυμνό μάτι εδώ πέρα φαίνονται, τους βλέπω εγώ, τρίβουν τους τα τοιχεία. Και πάμε να προχωρήσουμε να δούμε και στην βόρεια πλευρά, που εκεί έχει επικεντρωθεί το ενδιαφέρον τις τελευταίες μέρες. Λοιπόν, βρισκόμαστε στον βορειοδυτικό πυλώνα, όπου βλέπουμε να έχουν ξεκινήσει οι εργασίες για τρυψίματα και διάφορα για το βάψιμο του πυλώνα, όπως έγινε και στον νοτιοδυτικό. Όπως είπαμε, συνεχίζονται τα τρυψίματα πάνω στον πυλώνα και αργότερα θα περάσουν και τη μαρμαρόσκονη. Δεν ξέρω αν θα είναι στα σοβάς, όπως κάνανε και χαμηλά στον βορειοδυτικό πυλώνα. Κάποιες εργασίες γίνονται και εσωτερικά στους ορόφους του γηπέδου. Δεν μπορούμε να τις δούμε καθαρά, εννοείται, γιατί έχει κλείσει περιμετρικά. Και πάμε να δούμε και το σκάψιμο που έχει ξεκινήσει τις τελευταίες μέρες. Λοιπόν, εδώ έχει σπάσει το τσιμέντο κάτω που υπήρχε. Όπως βλέπετε εδώ πέρα, βλέπουμε και χώμα. Όσο επί το πλήστον ήταν το παλιό γκαράζ του Δήμου, με τα σκουπιδιάρικα. Η μπουλντόζα τις επόμενες μέρες έσπασε τα μπάζα αυτά και τώρα τα μαζεύει και τα φορτώνει στο φορτηγό να πάνε στην κομματερή που τα πάνε. Να πούμε επίσης ότι χθες εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου η μελέτη για τις αναβαθμίσεις και τη διαμόρφωση εδώ πέρα των δύο πεζοδρόμων, βόρεια και ανατολικά του γηπέδου. Ουσιαστικά θα είναι σαν μεγάλα επίπεδα με δέντρα και φυτά στο κάθε επίπεδο. Εννοείται σε σημεία που θα έχουν οριστεί θα υπάρχουν και σκάλες σε αυτές τις αναβαθμίσεις, καθώς και ράμπες, εννοείται, για την πρόσβαση στον αμαία.
Και βλέπουμε, εδώ βλέπω και ότι έχουν ξεκινήσει να βάζουν και σκαλωσίες. Πάμε λίγο να δούμε ανατολικά τι γίνεται. Εδώ τις προηγούμενες μέρες έχει στρωθεί το πρώτο στρώμα του που θα είναι πάνω από την κάλυψη του χώματος δηλαδή. Στο μέλλον θα μπουν και τα χαλίκια και στο τέλος τα τουβλάκια, τα γκρι και τα κίτρινα που είπαμε για να κάνουν το πεζόδρομο. Εδώ είμαστε λίγο πριν την πυλώνια οδό και βλέπουμε και την πίσα που έχουν στρώσει κάτω και το χώμα πιο πάνω, ενώ και τα χαλίκια που περιμένουν να στρώσουν. Εργασίες γίνονται και εσωτερικά με μπουλντόζα, ακούω. Δεν ξέρω το ακριβώς σε ποιο σημείο του γηπέδου, έχω την εντύπωση στη βόρεια πλευρά του χτυπάει το τρυπάνι, γιατί τρυπάνι ακούγεται, δεν μπορώ να καταλάβω ακριβώς που είναι. Πάντως ακούγεται ότι υπάρχει μέσα στον αγωνιστικό χώρο μπουλντόζα που σκάβει, όχι σκάβει, μάλλον τρυπάει. Αυτά από εργασίες στην ανατολική πλευρά δεν βλέπω κάτι πέρα από από το βορειοανατολικό κομμάτι όπου τοποθετούν σκαλωσίες. Βλέπουμε ότι έχουν έρθει και άλλες βάσεις για τα Edelbond και αυτά. Να θυμίσω ότι παίρνουμε όλη κάρτα φιλάθλου. Πιστεύω ότι με λίγη οικονομία, τουλάχιστον κατά τη διάρκεια της χρονιάς, μπορούμε όλοι να πάρουμε μια κάρτα. Είδατε πόσο έχει βοηθήσει την ερασιτεχνική μας. Εδώ, όπως είπα πριν, στην βορειοανατολική πλευρά, όπου τοποθετούν στις καλωσιές, ώστε να ξεκινήσω σιγά σιγά να βάζω και τις βάσεις των Edelbond. Και τι έλεγα, έλεγα για τις κάρτες φιλάθλου, παίρνουμε όλοι, είπαμε πως έχουν βοηθήσει την έραση τεχνική που ανοίγει και νέα τμήματα και μακάρι και στο ποδοσφαιρικό τμήμα σιγά σιγά να προχωρήσουμε και στις μεταγραφές που χρειάζονται. Περιμένουμε τώρα όχι σήμερα να ανακοινωθεί και μακάρι και στην ενίσχυση της άμυνας με βασικούς εντεκαδάτους παίκτες, γιατί έχουμε πρόβλημα εκεί. Και αυτά, μόνο ΑΕΚ.